Κινήσου έξυπνα, ζήσε ελεύθερα. Διαμαντής όμικρον έψιλον. Στο Σάκο, στη βόρεια έξοδο του περιφερειακού Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25520-28-300. Διεξήχθη σήμερα η κοπή της πίτας και έγινε και η συνέλευση φυσικά και βραβεύσεις εδώ από την ΕΠΣ Εύρου στο πολιτιστικό πολυκέντρο στην Ορεστιάδα. Ναι, όπως κάθε χρόνο έτσι και σήμερα στο πολιτιστικό πολυκέντρο διεξήχθη η γενική συνέλευση, η ετήσια γενική συνέλευση της ΕΠΣ Εύρου με μεγάλη συμμετοχή των σωματείων. Πήγε πάρα πολύ καλά και ο διοικητικός και ο οικονομικός απολογισμός. Το ουσιαστικότερο θέμα ήταν η βράβευση κάποιων ανθρώπων. Φέτος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσαμε να βραβεύσουμε δύο παλιούς παράγοντες της ΕΠΣ Εύρου, τον κύριο Ραλούση Κωνσταντίνο για τη μεγάλη του προσφορά στο ευρύτικο ποδόσφαιρο, όπως επίσης και τον Καζάκη Κωνσταντίνο από το Τυχερό, και αυτός επί σειρά πολλών ετών παράγοντας της ΕΠΣ Εύρου και πρόσφερε πάρα πολλά. Επίσης, κάναμε τις βραβεύσεις όπως συνηθίζουμε, τον πρώτο σκόρερ όλων των κατηγοριών, της Α και της Β κατηγορίας. Κόψαμε τη Βασιλόπιτα, τα τυχερά σωματεία θα τα μάθουμε σε λίγο. Όλα καλά, ελπίζουμε στην επόμενη Γενική Συνέλευση να είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά αγωνιστικά για τις ομάδες, γιατί ξέρετε όλοι και ξέρουμε όλοι τις δυσκολίες που περνάνε. Περισσότερο οικονομικές βέβαια, και ευελπιστούμε να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βοηθήσουμε οικονομικά εμείς, αν πάρουμε κάποιες επιχορηγήσεις από την ΕΠΟ, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε στις ομάδες, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ομάδων αυτή τη στιγμή. Πρόεδρε, έγινε σήμερα η Γενική Συνέλευση, η κοπή της πίτας, αρκετοί από τις ομάδες της ΕΠΣ Εύρου ήταν εδώ, νομίζω ότι κύλησε ομαλά η όλη διαδικασία. Σήμερα είναι η κορυφαία εκδήλωση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου. Είναι η ετήσια τακτική γενική συνέλευση που εγκρίνεται ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός της περίοδου 2015-2016. Ήρθαμε στην Ορεστιάδα, στη μία άκρη του νομού, γιατί η Ένωση έχει αποφασίσει μία φορά να γίνει Αλεξανδρούπολη, μία φορά Ορεστιάδα. Ξέρετε την δημορφία του νομού. Όταν κάνουμε στην Ορεστιάδα, θα αποουσιάσουν σωματεία της Αλεξανδρούπολης. Όταν γίνεται Αλεξανδρούπολη, θα αποουσιάσουν τα σωματεία μερικά της. Ευτυχώς είναι λίγα, αλλά τα δικαιολογούμε γιατί οι αποστάσεις είναι μακρινές και ο κόσμος έχει δουλειές. Σήμερα αναλύσαμε στα μέλη μας το διοικητικό και τον οικονομικό απολογισμό, αφουγκαστήκαμε τα παράπονά τους, τι μπορούμε να διορθώσουμε. Όλα αυτά που ακούστηκαν σήμερα η Ένωση θα τα φέρει στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και θα τα συζητήσουμε. Εγώ θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή, την ετήσια Γενική Συνέλευση, να συγχωρώ τα σωματεία μας, να τους ευχηθώ όλους καλή χρονιά, υγεία και χαρά, να και κόβουμε σήμερα και τη Βασιλόπιτα. Όλο το 17 να μας πάει καλά, να μην έχουμε τραυματισμούς στα γήπεδα, να μην έχουμε επεισόδια στα γήπεδα όπως το επιζητούμε. Ευτυχώς οι ομάδες μας ανταποκρίνονται πλήρως. Έχουμε ένα πρωτάθλημα ήσυχο, ασχέτως υπάρχει συναγωνισμός ποιος θα βγει και ποιος θα πέσει, αλλά μέσα σε κόσμια επίπεδα. Γι' αυτό και ευχαριστούμε τις ομάδες μας δημόσια. Άλλη μια χρονιά βραβεύεσαι, άλλη μια χρονιά πρώτο σκόρερ. Βοήθησες και την ομάδα σου να πάρει το πρωτάθλημα πέρυσι. Σήμερα βραβεύτηκες εδώ από την ΕΠΣ. Ναι, είναι χαρά μου που βγήκα πρώτο σκόρερ πέρσι. Σίγουρα είναι ένα βραβείο το οποίο αφορά όλη την ομάδα, γιατί χωρίς τους συμπαίκτες μου δεν το είχα καταφέρει αυτό. Είναι τιμή μου να βραβεύω ως πρώτος σκόρερ. Ευχαριστώ πολύ την ΕΠΣ Εύρου. Πριν από λίγο κάνατε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό της ΕΠΣ στις Καστανές. Ναι, ήταν ένας καλός αγώνας. Στο πρώτο ημίχρονο δυσκολευτήκαμε μέχρι που σκοράραμε στο τέλη του ημιχρόνου. Στο δεύτερο μπήκαμε πιο αποφασισμένοι. Πιστεύω ότι είμαστε μετά ένα πόδι στον τελικό. Τώρα η ομάδα φυσικά κυνηγάει και το στόχο του πρωταθλήματος και ταυτόχρονα της ανόδου. Βρίσκεται βέβαια στη δεύτερη θέση, αλλά έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Ναι, σίγουρα είναι ακόμα νωρίς να πούμε ότι τελείωσε το πρωτάθλημα. Εμείς κοιτάμε να είμαστε σοβαροί σε κάθε παιχνίδι και να κερδίζουμε τα παιχνίδια. Ο στόχος μου εννοείται ότι είναι το πρωτάθλημα και το κυνηγάμε.